Ο οργανισμός Study in Greece ανοίγει τις πόρτες των ελληνικών πανεπιστημίων στους ξένους φοιτητές. Επιχειρεί μέσω των δράσεών του να προβάλλει διεθνώς τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό φορέα παροχής πληροφοριών γύρω από τις ανώτατες σπουδές στη χώρα μας. Στην τελευταία Σύνοδο Πριτάνεων ψηφίστηκε η ίδρυση του οργανισμού. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και από τα 24 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφορμή για τη δημιουργία της δράσης Study in Greece αποτέλεσε ένας ξένος φοιτητής, ο οποίος πίσω στο μακρινό 2014 έψαχνε πληροφορίες για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν βρήκε ποτέ. Έτσι, ο καθηγητής πληροφορικής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Χρήστος Μιχαλακέλης, σε συνεργασία με την ομάδα του, δημιούργησαν μια διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες για τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών της εποχής εκείνης. Τώρα, ο οργανισμός Study in Greece είναι ο μοναδικός εθνικός φορέας που ανοίγει τις πόρτες όλων των ελληνικών πανεπιστημίων σε φοιτητές από όλο τον κόσμο. Ως εθνικός πλέον φορέας να μπορεί να βγει προς τα έξω και να παρουσιάσει τα ξενόγλωσσα προγράμματα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πρώτο ξενόγλωσσο πρωτοχειακό ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για την πλήρωση 60 θέσεων δέχτηκε πάνω από 1.200 αιτήσεις από 45 χώρες. Οπότε αυτό άνοιξε το σασκού του όλου και όλα τα πανεπιστήμια κατάλαβαν πλέον και υιοθέτησαν θερμά την εξωστρέφεια ως πυλώνα ανάπτυξής τους. Η θεσμοθέτησή του θα δώσει τη δυνατότητα πάλι σε ένα πλαίσιο οικονομίας κλίμακας με συντονισμένες ενέργειες και υπό την καθοδήγηση των αναγκών των ίδιων των ιδρυμάτων να αναδειχθεί η δουλειά που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Το Study in Greece δεν παρέχει μόνο ακαδημαϊκές πληροφορίες. Έχουν υλοποιηθεί και κάποια ψηφιακά εργαλεία, τα οποία σκοπό έχουν όχι μόνο την υποστήριξη του φοιτητή στην αναζήτηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών, αλλά και την βοήθεια του φοιτητή σε άλλα κομμάτια, όπως είναι η έκδοση βίζα, όπως είναι η στέγασή του. Ο οργανισμός Study in Greece συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ συνεργάζεται με διεθνείς δημοσιογραφικούς ομίλους για την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων. Διοργανώνουμε μια σειρά προωθητικών δράσεων σε συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό. Η επόμενη είναι η Ινδία. Η συμμετοχή μας για την εκπροσώπηση όλων των ελληνικών πανεπιστημίων στην Ουάσιγκτον, στην ΑΦΣΑ, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση παγκοσμίως. Το φθινόπωρο θα συμμετάσχουμε στο Ρότερνταμ, που είναι στη μεγαλύτερη έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση για τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Σε κάθε έκθεση πλέον που πηγαίνουμε, μας έλεγαν χαρακτηριστικά «Where have you been, guys, all these years?». Και έχει μια σημασία να υπάρχει συνέχεια στην παρουσία μας. Εκτός από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους φοιτητές που ανακαλύπτουν σιγά σιγά τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των ελληνικών ΑΕΗ, η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης τα τελευταία χρόνια και για φοιτητές από κράτη της Ασίας, από τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Η Ελλάδα δεν έχει κάτι να ζηλέψει από χώρες του εξωτερικού, ειδικά σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Άρα, σκοπό έχουμε και το brain gain. Να προβληθεί η ποιότητα των σπουδών, των προγραμμάτων σπουδών και εν συνεχεία να δημιουργηθεί ένα πρόσχορο έδαφος για την ανάπτυξη των ελληνικών πανεπιστημίων και στο εξωτερικό. Η διαδικτυακή πύλη του οργανισμού Study in Greece είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και σε άλλες 6 γλώσσες και παρέχει ακόμη πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα.